να δώσω αμέσως το λόγο στον κύριο Τρίφωνο, να τον ακούσουμε τι έχει να μας πει κι αυτός. Ναι, καλημέρα σε όλους. Όντως, κύριε Μανατίδη, πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούσαμε τον κύριο Νικολάου. Λοιπόν, και να συνεχίσω με τον δικό μου χαιρετισμό και μπορούμε να συζητήσουμε στο τέλος αν υπάρχει όποια ερωτήσεις που μπορούμε να απαντήσουμε τέλος πάντων. Αγαπητοί συνεργάτες του περιοδικού Security Manager, μέλη του ΚΙΣΕΑ, αγαπητοί συνέδροι, είναι με ιδιαίτερη χαρά που σας καλωσορίζουμε στο πέπτο διαδικτυακό αυτή τη φορά συνέδριο Security Project και εκφράζω τις θερμές μας ευχαριστίες. Εκ μέρους του Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας και του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Κύπρου, το ΚΕΒΕ, όπως ο σύνδεσμος μας ανοίγει στη δύναμη του από το 2002, που είναι και το έτος ίδρυσης του, θα θέλαμε να ευχαριστούμε τους εργάτες μας, τα περιοδικά Security Manager και IT Security Professional, για την πρωτοβουλία τους να διοργανώσουν και φέτος διαδικτυακά λόγω COVID το πέμπτο συνεδρίο για θέματα ασφάλειας. Το Security Project Cyprus 2021, το οποίο και φέτος υποστηρίζουμε. Η διαδικτυακή σας παρουσία μας τιμά ιδιαίτερα και αποτελεί ένδειξη εκτίμησης και αναγνώρισης του έργου που επιτελεί ο σύνδεσμός μας και τα μέλη του. Μας δίνει δε την ευκαιρία να εκφράζουμε τις σκέψεις και απόψεις μας σε θέματα που αφορούν γενικότερα τον κλάδο ασφάλειας αλλά και την τεχνολογία. Διαχρονικά παραμένουμε προσιλωμένοι με σταθερό στόχο, ώστε να συνεχίσουμε να κατέχουμε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και διαχείριση του τομέα ασφάλειας της Κύπρου. Απότερος στόχος είναι η εφαρμογή ψηλού και ανταγωνιστικού επίπεδου ποιοτικών υπηρεσιών για συνεχή αναβάθμιση του επαγγέλματος και γενικότερα του τομέα μας. Όσο αυξάνονται τα προβλήματα, όσο πλήττεται η παγκόσμια αγορά με τις ελλείψεις τεχνικού προσωπικού, με την κατακόρυφη αύξηση στις τιμές από τους προμηθευτές μας και τους διακομιστές, είναι φυσικό ο ανταγωνισμός μεταξύ των διαφόρων εταιριών να γίνεται ακόμη πιο οξύς στην προσπάθεια ανεπιβίωσης στην κυπριακή αγορά. Πρώτος ο στόχος του συνδέσμου από τον πρώτο κιόλας έτος δημιουργίας του ήταν και θα είναι πάντοτε η σημαντική αναβάθμιση του επαγγελμάτος και η ουσιαστική αναβάθμιση του επαγγελματισμού στις επιχειρήσεις ασφάλειας. Ο τομέας μας καταγράφει έκτοτε μια πολύ αξιοζήλευτη πορεία, καθώς ήταν από τους λιγοστούς τομείς στην Κύπρο που στην οκταετία 2013-2021 καταγράφει ανωδική πορεία και προσέφερε αρκετές επιπλέον θέσεις εργασίας με τις υπηρεσίες που προσφέρει. Η δική στόχη του συνδέσμου έκτοτε είναι να εξυπηρετεί και να προστατεύει τα καλώς νοούμενα συμφέροντα όλων των μελών του. Να είναι αναγνωρίσιμος, υπολογίσιμος και να έχει λόγο σε όλα τα κέντρα αποφάσεων. Να συμβάλλει στην ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων και υπηρεσιών των μελών και του κλάδου. Να προωθεί συνέργειες σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Να αντιμετωπίζει και να επιλύει χρόνια και έκτακτα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη. Να καλλιεργεί πνεύμα συναδελφικότητας και συνεργασίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε πιο υγιή και δίκαιο ανταγωνισμό. Να συμμετέχει σε οργανισμούς τόσο στους τοπικούς όσο και σε διεθνείς. Να υποβοηθά τα μέλη του στην επικοινωνία με οργανισμούς και αρμόδια κυβερνητικά τμήματα. Να προωθεί την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του. Να αποτελεί το αντιπροσωπευτικό και διαπραγματευτικό όργανο για καλύτερη προβολή ετοιμάτων και επίτευξη των στόχων. Να προάγει, ενθαρρύνει, ενισχύει και να προστατεύει τη σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων που ασχολούνται με τις υπηρεσίες επαντρωμένης ασφάλειας και την τεχνολογία της ασφάλειας και να ενθαρρύνει συνεργασίες πανεπιστημιακών και τεχνολογικών ιδρυμάτων μαζί με επιχειρήσεις του κλάδου. Να ενθαρρύνει την εμπλοκή όλων των μελών στα κοινά του συνδέσμου. Αγαπητοί συνέδροι, βρισκόμαστε σήμερα σε ένα ακόμη πιο κομβικό σημείο.
για την επόμενη μέρα των προσφερόμενων υπηρεσιών ασφαλείας στην Κύπρο. Το μέλλον της έξυπνης ασφάλειας μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με προβλήματα ασφαλείας πρωτόγνωρα για τον τόπο μας. Ως Κυσαία, τονίζουμε πως έφτασε η ώρα που πρέπει να τολμήσουμε, να προωθήσουμε και να αυξήσουμε το επίπεδο των υπηρεσιών μας και τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που θα αυξήσουν την παραγωγικότητά μας, θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά μας και θα τονώσουν τις επενδύσεις μας, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας αλλά και το σωστό εργασιακό πλαίσιο για επιβίωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ασφάλειας. Απαιτείται σκληρή εργασία, συνένεση και συναντήληψη από όλους μας. Και αναμένουμε πως η αστυνομία μαζί με την βοήθεια όλων των κρατικών υπηρεσιών θα διαδραματίζουν το δικό τους ρόλο στην προσπάθεια αυτή. Για να πετύχουμε τους στόχους αυτούς θα πρέπει να αναβαθμίσουμε ποσοτικά και ποιοτικά τη σημασία του επαγγελμάτος, του τεχνικού εγκαταστάτη συντηρητή συστημάτων ασφαλείας, αλλά και του φρουρού ασφαλείας. Επίσης, υπενθυμίζουμε την υποχρέωση της αστυνομίας, την ηλεκτρομηχανολογικής υπηρεσίας και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να αστυνομεύουν, σε εισαγωγικά λέμε να αστυνομεύουν, και χωρίς επίσης τη σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας και την κατακύρωση προσφορών από κρατικές, ημικρατικές, δημοτικές υπηρεσίες σε αδειούχες και μόνο εταιρείες υπηρεσιών ασφαλείας. Σε αυτό το σημείο να εκφράσω τις ξεχωριστές ευχαριστίες προς το ΚΕΔΕ για την εξαίρετη συνεργασία μας και τις άψογες γραμματιακές διευκολύνσεις που μας παρέχει. Τέλος, να ευχαριστήσω τους συναδελφούς μου στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΙΣΕΑ και όλα τα μέλη του συνδέσμου μας. Κλείνοντας, χαίρομαι και πάλι τους διοργανωτές του συνεδρίου αυτού και δεσμευόμαστε ότι θα σταθούμε δίπλα στα μέλη μας και θα τα στηρίξουμε. Ευχαριστώ για το χρόνο σας. Αγαπητέ Μάριε, σε ευχαριστούμε και εμείς. Εγώ κρατάω και από τις δύο τοποθετήσεις σας το ζήτημα της ανάγκης αναβάθμισης των υπηρεσιών του ιδιωτικού τομέα ασφάλειας και πεποίθησή μου είναι ότι για να συμβεί αυτό χρειάζεται να προσελκύσουμε ακόμα περισσότερους ανθρώπους σε αυτό το χώρο, να προσπαθήσουμε να κάνουμε πιο ελκυστική την αγορά εργασίας στο συγκεκριμένο χώρο, είτε με υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης, είτε με ό,τι αφορά το κομμάτι των αμοιβών και γενικότερα των συνθήκων εργασίας, γιατί παγκόσμια τάση, και φαντάζομαι αυτό ισχύει και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, είναι η σύμπραξη του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα ασφάλειας, η ανάληψη έργων ασφάλειας από τον ιδιωτικό τομέα, κάτι που αυτόματα σημαίνει περισσότερη ανάγκη για προσωπικό. Και νομίζω ότι αυτό μπορεί να προέλθει από σωστές και ευέλικτες διαδικασίες εκπαίδευσης και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Έτσι δεν είναι, αγαπητέ Μάρια? Ακριβώς. Και αναμένουμε πολλά σε αυτό το θέμα από όλους τους εμπλεγμένους. Μπορούμε να αναφέρουμε και κάποια παραδείγματα που, ας το πούμε, ακουστήκαμε σαν κυπριακές επιχειρήσεις και σαν σύνδεσμος, και λέμε παραδείγμα χάρη που αντιλαμβάνομαι τους λόγους από τη μια αλλά από την άλλη θα μπορούσε να ήταν ίσως καλύτερα οι συνθήκες. Μπορούμε να αναφέρουμε την εγκατάσταση καμερών στην πράσινη γραμμή από Ισραηλινική εταιρεία και όχι από κυπριακή, χωρίς να υπάρχουν δεσμεύσεις ή τέλος πάντων κάποιοι όροι που να εμπλακούν και κυπριακές εταιρείες στην υλοποίηση τέτοιου είδους έργου. Δηλαδή, από τη μια θεωρούμε ότι ίσως να υποτιμηθήκαμε σαν εταιρείες που ζούμε, δρούμε, φορολογούμαστε, υπηρετούμε σε αυτόν τον τόπο. Έχουμε υπηρετήσει στο στράτο της Κύπρου όλοι μας, μηδενός εξαιρουμένου.
Και έχουμε τεράστιο ενδιαφέρον για την πράσινη γραμμή και εκπαίδευση και κρατούμε τεχνολογία. Εν τούτης προτιμήθηκε για πολιτικούς λόγους, τους οποίους αντιλαμβανόμαστε και σεβόμαστε, η προστασία της πράσινης γραμμής από ξένους και χωρίς να μπουν ή τουλάχιστον κάποιοι όροι, κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες ότι τουλάχιστον θα εμπλακούν και οι κυπριακές εταιρείες στη υλοποίηση του έργου αυτού. Μάλιστα. Ωραία. Πιστεύω αυτή η τοποθέτηση έχει ακουστεί. Δεν ξέρω αν ο κύριος Νικολάου έχει να προσθέσει κάτι ακόμα ή να ολοκληρώσουμε έτσι την ενακτήρια ενότητα του συνεδρίου. Κύριε Νικολάου, έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε γενικότερα για το θέμα της συνεργασίας σας με τον ιδιωτικό τομέα ασφάλειας και το ζήτημα της εκπαίδευσης του προσωπικού? Θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε ένα καλό επίπεδο στα θέματα συνεργασίας με τις ιδιωτικές εταιρείες. Έχουμε καθημερινή επαφή, τόσο τηλεφωνικά όσο και στο γραφείο μου, πάρα πολλές συναντήσεις και με υπεύθυνους γραφείων αλλά και με διευθυντικά στελέχη εταιριών. Ανταλλάσσουμε συνεχώς απόψεις, μας δίνουν εισηγήσεις για θέματα βελτίωσης κάποιων σημείων και επίσης μας βοηθούν και στα θέματα παροχής πληροφοριών για θέματα κλιματικής. Θεωρώ βρισκόμαστε σε καλά επίπεδο. Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσω ξανά και τους δύο. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στο σημαντικό έργο που επιτελείτε και από τις δύο πλευρές. Και την επόμενη φορά ελπίζουμε, είμαστε σίγουροι, θα τα ξαναπούμε από κοντά. Βλάση μου, αν μπορώ να πω δύο λόγια. Με, ναι. Με το γραφείο του κυρίου Νικολάου, Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας, έχουμε μια ανάψωη συνεργασία. Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε, ο κ. Νικολάου αναφερθεί προηγουμένως για το θέμα επιτέλους της βελτίωσης της υφιστάμενης νομοθεσίας. Έχουμε προβεί και εμείς σε γραπτές τοποθετήσεις όσον αφορά τη βελτίωση, πολύ πολύ συγκεκριμένες, άρθρο με άρθρο. Τις έχουμε παρουσιάσει και στην Αρχείο Αστυνομίας, στο γραφείο του κ. Νικολάου, τις έχουμε παρουσιάσει και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης. Τις έχουμε παρουσιάσει επίσης και στα εμπλεκόμενα κόμματα, διότι θα περάσει από την Βουλή ή όποια βελτίωση. Στα περισσότερα σημεία συμφωνούμε με την τοποθετήσεις και της αστυνομίας. Υπάρχουν κάποια σημεία, εννοείται, που υπάρχουν κάποιες μικρές διαφορετικές προσεγγίσεις. Διαφορετικές προσεγγίσεις θα τις έλεγα, ναι. Καλό είναι να τις δούμε, όπως έγραφε και ο κ. Νικολάου, θα γίνουν ξανά επαφές πριν κατατεθεί η βελτίωση νομοσχεδίου στη Βουλή. Αυτό που θα ήθελα επίσης να τονίσω πριν κλείνοντας είναι ότι υπάρχουν, ώσπου καθυστερεί η βελτίωση της νομοθεσίας ή έστω κάποιοι επιπρόσθετικα ορισμοί, μας κάνουν το έργο μας ακόμα πιο δύσκολο και σαν εταιρείες φύλαξης και σαν εταιρείες και σαν τεχνικές εταιρείες. Οπότε πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι να πιέσουμε με την καλή έννοια της λέξης το συντομότερο δυνατό να γίνουν όλες οι βελτιώσεις. Έχουμε τεράστια παράπονα από τα μέλη μας. Ένα από τα παράπονα που είναι πολύ πολύ σημαντικό είναι ότι γίνεται κατακύρωση από το δημόσιο σε διαγωνισμούς φύλαξης σε τιμές κάτω του κατώτατου μισθού. Το ίδιο το Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων που θέτει τον κατώτατο μισθό έχει πρόσφατα κατακυρώσει προσφορά σε εταιρεία κάτω του κατώτατου μισθού, αν είναι δυνατόν. Οπότε πρέπει τάχιστα να επιληθούν τέτοιου είδους προβλήματα
για να μπορούν να έχουμε έναν υγιή και δίκαιο ανταγωνισμό σε υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας. Είναι σημαντικό πολύ αυτό που λες και ελπίζω μέσα από συζητήσεις να είναι στις πλευρές να βρουν έτσι μια σωστή κατεύθυνση προς αυτά τα θέματα.